Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ακούγοντας όλα αυτά, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα δια του Υπουργού Εξωτερικών στην Τουρκία, ασκούν πιέσεις για πλήρη εξομάλυνση των σχέσεων μαζί με το Ισραήλ, της Τουρκίας. Άρα είναι επιτακτική ανάγκη προφανώς και εμείς να προχωρήσουμε μπροστά σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με το Ισραήλ. Είναι ανάγκη. Η επίσκεψη των Αμερικανών είναι κυρίως θέμα Συρίας. Αλλά ασχέτως, εμείς πρέπει να προχωρήσουμε με το Ισραήλ. Το Ισραήλ ενδιαφέρει πάρα πολύ να ξεμονέλει τις σχέσεις, να προχωρήσει μαζί μας. Ήμουν εκεί πριν τρεις εβδομάδες. Είχα τύχει πολύ καλής υποδοχής και πολύ καλές συζητήσεις. Πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσουμε. Η επίσκεψη των δύο υπουργών γίνεται τον καιρό που πρέπει. Αυτό χρειάζεται να ακριβώς. Αυτό είναι το μήνυμα που βγαίνει. Ότι γίνεται τον καιρό που πρέπει αυτή η επίσκεψη. Τα μηνύματα που λάβατε εσείς από αυτή την επίσκεψη που πραγματοποιήσατε, ποια είναι? Υπάρχει διάθεση για συνεργασία? Υπάρχει διάθεση. Δεν θα μας πούν ξεκάθαρα τώρα. Το Ισραήλ ετοιμάζει το μέλλον. Δηλαδή, θα πάρουν απόφαση αν θα εξαγάγουν φυσικό αέριο ή όχι σε 3 με 4 μήνες. Οι επιλογές είναι όλες όπως ήταν προηγουμένως. Και μία από τις επιλογές είναι να το φέρουν στην Κύπρο. Υπάρχει διάθεση να υπάρχει συνεργασία. Βλέπουν, το Ισραήλ βλέπει την περιοχή μας σαν την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και όχι σαν τη Μέση Ανατολή. Και Ανατολικής Μεσογείου είπα να πει Κύπρος, Ελλάδα και άλλες χώρες της περιοχής. Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ να έχουμε στενή συνεργασία. Μάλιστα. Και αυτή η συνεργασία επεκτείνεται και στα τερματικά και στη συνεκμετάλλευση, αλλά και στην μελλοντική εξαγωγή προφανώς. Αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος κατά την δική σας άποψη. Να προσέξουμε τι λέμε τώρα. Η συνεκμετάλλευση είναι θέμα νομικό. Δηλαδή η Αφροδίτη, περίπου 85% είναι στο δικό μας ΑΟΣ και 15% είναι στην περιοχή του Ισραήλ. Πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία πώς θα χωριστεί και πώς θα είναι νομικά χωρισμένο. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι είναι στην ατζέντα των δύο υπουργών αυτό. Ακριβώς, το θέμα. Ακριβώς, είναι στην ατζέντα και ελπίζω να λυθεί σύντομα και ελπίζω να λυθεί όταν πάει ο πρόεδρος. Αυτό πάει να πει η συνεκμετάλλευση, δεν πάει να πει ότι. Ακριβώς, είναι κάτι ξεκάθαρο. Άλλο. Είναι ξεκάθαρο. Σε ό,τι αφορά τώρα την Τουρκία, έχετε δηλώσει στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι φαίνεται να έχει σχεδόν κερδίσει τον πόλεμο της προπαγάνδας και ειδικά για το θέμα της μεταφοράς του φυσικού αερίου. Σε ένα βαθμό στο εξωτερικό, όταν μιλήσεις σε ξένους δημοσιογράφους, αυτοί νομίζουν ότι αυτή είναι η σωστή λύση. Δεν ακούν τίποτα άλλο. Και με ρωτούν, λένε, γιατί σας δεν λένε τίποτα. Και αρχίζουμε να το λέμε και εμείς τώρα. Αρχίζουμε να λέμε τους λόγους γιατί δεν είναι η σωστή λύση. Δηλαδή, η προπαγάνδα είναι ένα πράγμα. Η πραγματικότητα είναι κάτι άλλο. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν είναι η σωστή λύση. Και να σας πω, αν θέλετε, είναι. Το βάθος του νερού στην περιοχή της Αφροδίτης είναι 2.000 μέτρα. Λόγω βάθους νερού, η διάμετρο του αγωγού περιορίζεται σε 24 ίντσες. Είναι αρκετή διάμετρος για να παίρνει το φυσικό αέριο από ένα κοίτασμα, σαν την Αφροδίτη. Εμείς έχουμε στα 6 κοιτάσματα αρκετά πιο πολύ φυσικό αέριο, ελπίζουμε ότι έχουμε, από ό,τι έχει η Αφροδίτη. Πάει να πει ότι αν τα στείλουμε όλα στην Τουρκία, θα στείλουμε 5-6 αγωγούς. Δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστή λύση. Και στρατηγικά και εθνικά και οικονομικά και οικονομικά και τεχνικά και δεν είναι σωστή λύση. Η σωστή λύση είναι να ρεφέρουμε στο βασιλικό. Από τις εκτιμήσεις σας θα βγει καπνός από τις συναντήσεις των δύο υπουργών αλλά και μετέπειτα του Προέδρου της Δημοκρατίας 6 με 8 Μαΐου θα βρίσκεται στο Ισραήλ. Πιστεύετε ότι θα έχουμε κατάληξη? Εγώ περιμένω θετικά αποτελέσματα. Λοιπόν, μακάρι. Σας ευχαριστώ πάρα